Τριπλό μπλόκο στα κυκλώματα διακίνηση σκληρών ναρκωτικών στην Κρήτη πέτυχε η Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο με μπαράζι λήψεων στο Ηράκλειο και Τα Χανιά, όπου προκαλεί αναταράξει σε σύλληψη γνωστού επιχειρηματία, που φέρεται μάλιστα ω ένας από τους εγκεφάλους σε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης. Στη διάρκεια σαρωτική επιχείρηση που εξελίχθηκε το τελευταίο 24ωρο, συνελήφθησαν νεαρό αλλοδαπό και ακόμη 12 χανιώτε, ανάμεσά τους οι πρωταγωνιστέ του ντόπιου καρτέλ της κοκαίνης. Ο 66χρονο εστιατόρας που έπεσε πρώτο στα χέρια των αστυνομικών και ακόμη ένας 47χρονο και ενας 41 49χρονος φέρονται να κινούσαν τα νήματα για τη διακίνηση του ναρκωτικού των πλουσιών. Στο σπίτι του γνωστού επιχειρηματία εντοπίστηκαν τα πρώτα 115 γραμμάρια κοκαίνη, μικροποσότητα κάναβη, ζυγαριέ και 1550 ευρώ. Ακολούθησε έφοδο στο πατρικό του, το οποίο είχε μετατρέψει σε γιάφκα, όπου οι αστυνομικοί βρήκαν ακόμη 255 γραμμάρια κοκαίνη, ζυγαριά και 19.000 ευρώ. Ακολούθησαν έρευνε στα σπίτια των υπολείπων συλληφθέντων που είχαν στοχοποιηθεί ω συνεργοί του στη διάρκεια τη πολύμηνη έρευνα και παρακολούθηση που μεσολάβησε. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη το 50 γραμμάρια χασισέλαιο, 50 γραμμάρια κάναβι, 9.690 ευρώ, περίστροφο, πιστόλι, φυσίγκια και δύο κυνηγετικά όπλα, ενώ κατασχέθηκαν και τρία αυτοκίνητα ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών. Την ίδια ώρα στο Ηράκλειο, σε διαμέρισμα Γιάφκα, στο Γιώφυρο, έκαναν έφοδο άνδρες της δίωξης ναρκωτικών, περνώντας χειροπέδες σε 34χρονο σε σημασμένο. Οι αστυνομικοί τον έπιασαν στα πράσα μαζί με τρία ακόμη άτομα, ενώ προετοίμαζαν ναρκοδέμα με προορισμό στο φρονιστικό κατάστημα τη Κρήτη. Οι κατηγορούμενοι είχαν δημιουργήσει κρύπτη στο γιακά ενό χειτονίου που είχαν αγοράσει. Οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν 2,5 γραμμάρια ηρωίνη, όμω η ποσότητα με την οποία εμποτίστηκε το ύφασμα θεωρείται πολύ μεγαλύτερη. Συνήθω αυτά τα χρησιμοποιούν για να τα εισάγουν μέσα σε καταστήματα γίνεται μια προανάκριση από την υπηρεσία να δούμε πώς συγκεκριμένα θα το χρησιμοποιούσαν. Πρόκειται για συνήθη μέθοδο εισαγωγής ναρκωτικών στις φυλακές και οι αρχές θεωρούν πιθανό παραλήπτη τον αδελφό του 34χρονου που συνελήφθη στις 24 Νοεμβρίου στη Φορτέτσα για κατοχή και διακίνηση 350 γραμμαρίων ηρωίνης. Ακόμη μέσα στο σπίτι βρέθηκαν 7 ποσότητες ηρωίνης σε μορφή βράχου, βάρους 76 γραμμαρίων, ηλεκτρονική ζυγαριά, κινητό τηλέφωνο, σιδηρογροθιά και ναρκωτικά χάπια. Νωρίτερα το πρωί στην περιοχή των Μαλίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 100 γραμμάρια κάναβη αλλά και ποσότητα χασισέλαιου. Στην κατοχή 48χρονου σεσημασμένου, ο οποίο μάλιστα είχε εμπλακεί στη δράση τη δεύτερη μεγάλης εγκληματική οργάνωσης που είχε εξαρθρώσει η Ελλάδα προηγούμενα χρόνια σε Ηράκλειο και Λασίθι. Οι αστυνομικοί κυριολεκτικά ξέθαψαν τα ναρκωτικά που ήταν κρυμμένα κατά από πέτρες, ξύλα και μπάζα σε χωράφια γύρω από το σπίτι του 48χρονου. Συνολικά εντοπίστηκαν 129 γραμμάρια κάναβης, 6,4 γραμμάρια κάναβη σε μορφή σοκολάτας, 5 γραμμάρια χασισέλαιο και ακόμη μεταλλικό στρίφτης της κάναβις.